Θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Μιχάλη Βαμιεδάκη. Ενταλμένο σύμβουλο τουρισμού περιφέρεια Κρήτη, σα γνωρίζουμε καλά. Χρόνια στο αντικείμενο. Νομίζω, κύριε Βαμιεδάκη, φέτο έχετε κι εσεί τι ανησυχίε σα, αν θα μπορούσε να πει κανεί, αλλά και την αισιοδοξία σα για το πώ προχωράει τελικά το κομμάτι τουρισμού στην Κρήτη το καλοκαίρι του 2019, έτσι. Ο προβληματισμό υπήρχε ήδη από πέρσι, δεν είναι κάτι το καινούριο. Καθότι μετά από 4-5 συνεχόμενα χρόνια με μια πραγδαία άνοδο, ήταν αναμενόμενο το 2019 θα ήταν η χρονιά ισορροπίας. Άρα σίγουρα αυτή η επιβράδυνση η οποία παρατηρούμε τώρα ήταν αναμενόμενη. Υπήρξαν και πολλές άλλες αιτίες, πολύ εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι δυνάμωσαν την επιβράδυση αυτή, όπως είναι ο πάρα πολύ καλός καιρός, ο οποίος υπάρχει στην Ευρώπη φέτος, κάτι εντελώς απροσδόκητο, αλλά είναι ίσως μία από τις βασικότερες αιτίες γι' αυτό. Mm-hmm. Είναι η αβεβαιότητα του Brexit και πολλά άλλα. Πολλά άλλα. Πείτε μου κάτι, μάθαμε τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από το 2016 και μετά, 2016, 2017, 2018, μάθαμε στα ρεκόρ. Και τελικά τώρα που κάπως παραμένει έτσι στάσιμο το ρεκόρ μας, δεν μας αρέσει. Δεν αρέσει στους κριτικούς επιχειρηματίες, δεν αρέσει στους ξενοδόχους. Εγώ θα έλεγα το εξής. Εγώ θα έλεγα ότι μάθαμε πιο πολύ στις πολύ νωρίς κρατήσεις, στα early bookings που λέμε. Mm-hmm. Άρα δηλαδή συνηθίσαμε ή κακομάθαμε, όπως θέλετε χρησιμοποιήσει την έκφραση, στο να κλείνουν οι επισκέπτες πάρα πολύ νωρίς, έτσι ώστε να φτάνουμε σε ένα σημείο από τον Ιανουάριο του Φεβρουάριο να έχει πουληθεί ένα μεγάλο μέρος από τα πακέτα και ουσιαστικά να κινείται η σεζόν στον αυτόματο. Αυτό λοιπόν φέτος, για όλους τους λόγους που προαναφέραμε, αλλά και για στατιστικούς και πρακτικούς λόγους, ότι δεν μπορεί συνεχώς κάθε χρόνο να ανεβαίνει, ουσιαστικά φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο υπήρξε μια επιβράδυση. Αυτό λοιπόν το οποίο επαναλαμβάνω και το είχα πει και από το χειμώνα και το συνεχίζω να το λέω και τώρα είναι το εξής. Οι προγραμματισμένες θέσεις, οι οποίες αφορούν τα αεροπλάνα, τα οποία είναι να έρθουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι προγραμματισμένες εμπορικές συμφωνίες παραμένουν οι ίδιες, που σημαίνει ότι υπάρχουν όλες οι προοπτικές και όλη η πρακτική δυνατότητα και εμπορική δυνατότητα να έρθουν οι ίδιοι και ενδεχομένως και περισσότεροι επισκέπτες από ό,τι πέρσι. Αυτό λοιπόν είναι ένα δεδομένο. Ένα δεύτερο δεδομένο είναι ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα πραγματοποιήθηκαν χρονικά λιγότερες κρατήσεις από ό,τι πραγματοποιήθηκαν πέρσι, την ίδια εποχή, αλλά αντίστοιχα πολύ περισσότερες από ό,τι πραγματοποιήθηκαν το 2017. Άρα ουσιαστικά έχουμε μια χρονιά σε επίπεδο προκρατήσεων, ελαφρώς χειρότερη από το 2018, αλλά πολύ καλύτερη από το 2017. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Ένα άλλο γεγονός, τρίτο, για να το ολοκληρώσουμε, είναι ότι το Μάρτιο και τον Απρίλιο είχαμε αυξημένες αφήξεις σε σχέση με πέρσι, που σημαίνει ότι δηλαδή η επιμήκυση της σεζόν λειτουργεί, και τον Μάιο είχαμε συνολικά 30.000 επισκέπτες λιγότερους σε αφήξεις. Και εκεί θέλω να σταθώ εγώ, γιατί ναι, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου, βλέπουμε μία μείωση που αγγίζει περίπου το 7% στις αφήξεις τον Μάιο για τον Νίκο Καζαντζάκη, το αεροδρόμιο Ηρακλείου, και ένα 13% πτώση στην επισκεψιμότητα στο Ιωάννης Δασκαλογιάννης των Χανίων. Είναι αριθμοί που αποτυπώνουν βεβαίως όλα όσα προείπατε και εσείς. Ακριβώς. Αν όμως δούμε τους απόλυτους αριθμούς, τα συνολικά νούμερα σε κεφάλια, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, είναι γύρω στις 30 με 35.000. Εάν λοιπόν συγκρίνουμε τις 35.000 αφήξεις λιγότερες σε σχέση με τα 5 εκατομμύρια που περιμένουμε, είναι ένα πάρα πολύ μικρό νούμερο. Άρα λοιπόν εμένα δεν με προβληματίζει αυτή η μικρή μείωση του Μαΐου, με προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές κενές θέσεις για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Αισιοδοξείτε όμως, δηλαδή αυτά τα στοιχεία που μόλις αναφέραμε προοικονομούν ότι θα αλλάξει η κατάσταση ή ότι έχει δημιουργηθεί ένα κενό το οποίο είναι δυσαναπλήρωτο για το μέλλον? Η κατάσταση είναι στα χέρια μας. Άρα το σίγουρο είναι ότι είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση, η οποία όμως δεν θα αναστραφεί μόνη της. Δηλαδή, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακυρώσεις πτήσεων, υπάρχουν προγραμματισμένες πτήσεις, υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει τη δυνατότητα και τη διάθεση να έρθει. Και υπάρχει και χρόνος έτσι ώστε να αναστραφεί αυτό. Ο Ιούνιος αναμένεται να κλείσει τα ίδια επίπεδα τα περσινά, πάει γενικότερα καλά. Ο Ιούλιος Αύγουστος ακριβώς είναι ακόμα σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα κρατήσεων, αλλά πρακτικά υπάρχει χρόνος. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, για να πάμε στο διατάφτα, mm-hmm. σημαίνει ότι έχουμε μια χρονιά η οποία είναι μια χρονιά πρόκληση, είναι μια χρονιά η οποία σε σύγκριση με το 2018 ο πήχης είναι πάρα πολύ ψηλά.
Είναι μια χρονιά στην οποία η όποια μείωση έχει καταγραφεί είναι πολύ μικρή και είναι εύκολα να στρέψιμη. Αλλά το βασικό ζητούμενο είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος να γεμίσουν, έστω και με καθυστέρηση. Η καθυστέρηση και το last minute δεν σημαίνει αποκλειστικά μειωμένες τιμές και δεν σημαίνει και χαμηλότερο οικονομικό αποτέλεσμα. Σημαίνει όμως μια εκρήγορση, την οποία θα πρέπει να επιδείξουν οι κριτικοί επιχειρηματίες, μια κινητικότητα, έτσι ώστε πραγματικά με διάφορους τρόπους, με εμπορικές πρωτοβουλίες, με στοχευμένες δράσεις, να μπορέσει ουσιαστικά να κινηθεί η αγορά. Αυτό λοιπόν το οποίο δεν κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν χρειάστηκε να γίνει από πλευράς επιχειρηματιών, επειδή υπήρχε μια δυναμική η οποία κινούνταν, πρέπει πλέον να γίνει φέτος. Η Κρήτη όμως παραμένει ένα πάρα πολύ ισχυρό brand name, παραμένει ένας ασφαλής προορισμός, παραμένει ένας προορισμός που είναι ψηλά στην προτίμηση των επισκεπτών. Υπάρχει όλη λοιπόν η προετοιμασία, υπάρχει όλη η υποδομή. Απλά οι επιχειρηματίες πρέπει να κινηθούν σωστά για να μπορέσουν να προσελκύσουν τον επισκέπτη να κάνει τελική κράτηση. Κύριε Παμιαδάκη, γιατί δεν έγιναν φέτος τα early bookings τα οποία αναφέραμε προηγουμένως? Γιατί θα μπορούσε εύλογα να ρωτήσει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, σαν ενασχολούμενοι στον τουρισμό εδώ στην Κρήτη. Εντάξει, δεν πήγαν καλά όπως θα θέλαμε τα early bookings, ωστόσο επενδύσαμε στον ποιοτικό τουρισμό. Πολλά ακούγονται ότι σίγουρα ο τουρισμός σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο τον οποίο επιθυμούμε και τον οποίο περιμένουμε. Δεν ξέρω, ποια είναι η δική σας τοποθέτηση? Το ερώτημα είναι το τι τουρισμό επιθυμούμε. Για να το πιάσουμε τη σειρά. Όσον αφορά τα early booking, ουσιαστικά τα early booking ήταν πολύ καλύτερα από το 2017. Μάλιστα. Άρα ας πούμε ότι το 2018 ήταν μια υπέρβαση σε επίπεδο early booking. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι τα early booking ήταν αρνητικά ή ότι δεν πήγαν καλά. Απλά σε σχέση με το 2017 ήταν πολύ καλύτερα. Το 2018 ήταν πολλά κλικ παραπάνω. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Τώρα πάμε στην ποιότητα του τουρισμού. Σίγουρα η ποιότητα των επισκεπτών η οποία έρχεται είναι σαφώς ανώτερη από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό πώς προκύπτει? Έχουν γίνει πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια επενδύσεις σε ξενοδοχεία, σε νέες μονάδες ποιοτικές και σε μονάδες αναβάθμιση. Οι τιμές των ξενοδοχείων τα τελευταία 5 χρόνια έχουν ανέβει 30-40%, που σημαίνει ότι οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται πληρώνουν ακριβότερα πακέτα. Έχουν γίνει πάρα πολλές επενδύσεις σε επιχειρήσεις εκτός ξενοδοχείων. Βλέπουμε ότι έχει τριπλασιαστεί επισκεψιμότητα σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Βλέπουμε ότι οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Άρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι έχουμε ένα ποιοτικό κόσμο, ο οποίος έρχεται, ο οποίος πληρώνει περισσότερα λεφτά από ό,τι πλήρωνε πριν από προηγούμενα χρόνια. Τώρα, πού πάνε αυτά τα λεφτά, τι μένει μετά τους φόρους και το καθεξής, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που ενδεχομένως δεν είναι του παρόντος. Μ' αρέσει που το θέτετε πάντως και ξέρετε ότι δεν είναι επί του παρόντος. Και αυτό θέλω να καταλήξω ότι είναι και το βασικό πρόβλημα αυτό που συζητάμε. Και θα φτάσω σε αυτό μετά. Άρα, λοιπόν, σίγουρα έχετε περισσότερος κόσμος ο οποίος πληρώνει περισσότερα λεφτά. Έχουν δημιουργηθεί πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας. Έχουμε ξεπεράσει 35.000 θέσεις εργασίας. Υπάρχει μια αύξηση 24%. Και επίσης βλέπουμε ότι ουσιαστικά ο κόσμος κινείται στο νησί, δεν κάθεται στα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός πόλεως. Κάποια στοιχεία τα οποία δεν αναφέρονται συχνά είναι οι αφήξεις εσωτερικού, οι οποίες δεν αφορούν αφήξεις Ελλήνων. Έχουν αυξηθεί ακριβώς, αυτά τα στοιχεία μου. Ακριβώς. Και είναι πολλά όσα τα στοιχεία σας. Απλά πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση. Ότι αφήξεις εσωτερικού δεν σημαίνει ότι έρχονται περισσότεροι Έλληνες. Έρχονται πολύ περισσότεροι επισκέπτες μέσω Αθηνών. Είναι αυτοί οι επισκέπτες. Υπάρχει εσωτερική κινητικότητα. Ακριβώς. Λέτε, έτσι, για κάποιον, ας πούμε, Βρετανό, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα και μετά. Σωστά. Ή κάποιος Βρετανός, ο οποίος δεν έχει πάρει πτήση τσάρτερ, έχει πάρει μια πτήση γραμμής, η οποία έχει ξεκινήσει π.χ. από την Αγγλία, από το Λονδίνο, από το Μάντσεστερ, μέσω Αθηνών και έχει καταλήξει στο Ηράκλειο στα Χανιά. Αυτός λοιπόν επισκέπτης είναι ο επισκέπτης ο οποίος πάει στην πόλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πόλη του Ηρακλείου έχει γεμίσει με νέα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι η αγορά του Ηρακλείου έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Σήμερα, για παράδειγμα, περπατούσα στη Δεδάλου και ήταν πιο πολύ ξένοι επισκέπτες παρά Έλληνες. Έχουμε το κομμάτι της κουραζιέρας που νομίζω ακριβώς, είναι το κομμάτι της κουραζιέρας, ακριβώς. Παρόλο που έχει τις διακοιμάσεις κουραζιέρα και τα τελευταία 2 χρόνια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τα καλύτερα για την κουραζιέρα, αλλά βοηθάει και αυτό. Και επιπλέον είναι το κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού, το οποίο και αυτό διακινείται μέσω των αφήξεων εσωτερικού. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι γενικότερα έρχεται κόσμος, έρχεται ποιοτικός κόσμος, έρχεται κόσμος εκτός παραλίας. Άρα όλα αυτά τα πράγματα συνηγορούν στο γεγονός ότι έχουμε μια ποιοτική αναβάθμιση. Τώρα, πού είναι το πρόβλημα? Γιατί συνεχώς ακούγονται ότι υπάρχουν γκρίνιες. Ναι, γκρίνιες υπάρχουν. Οι γκρίνιες οι οποίες υπάρχουν, υπάρχουν για 2 λόγους. Αφενός, ο κάθε επιχειρηματίας είτε εργαζόμενος στο τέλος της ημέρας, όταν τραβήξει τη γραμμή, δεν τον ενδιαφέρει τι πλήρωσε ο επισκέπτης, τον ενδιαφέρει τι μένει στην τσέπη του. Άρα μετά τους φόρους, μετά τα ληστρικά επιτόκια και μετά από αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία των τελευταίων χρόνων, σίγουρα αυτό που απομένει στον επιχειρηματία, τι έχει στον εργαζόμενο, δεν είναι αυτό το οποίο είναι το αναμενόμενο ή το αντάξιο της αναβάθμισης
του τουρισμού. Και το δεύτερο είναι ότι ουσιαστικά υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν χάσει το τρένο της ανάπτυξης, το τρένο της αγοράς, οι οποίες πάλι έλλειψη ιδίων κεφαλαίων, έλλειψη δυνατότητας δανεισμού, δεν έχουν καταφέρει να αναβαθμίσουν τις επιχειρήσεις στο επίπεδο που πρέπει και ουσιαστικά βρίσκονται στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από 10 χρόνια και πλέον δεν είναι ελκυστικές στον ποιοτικό επισκέπτη ο οποίος έρχεται. Άρα λοιπόν, σίγουρα το γεγονός ότι κάποιες ταβέρνες, για παράδειγμα στη Χερσόνησο, είναι συνεχώς γεμάτες και κάποιες άλλες δεν είναι, συνεχώς σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν φταίνε σαφώς οι άνθρωποι γιατί δεν έχουν τις δυνατότητες να αναβαθμίσουν το προϊόν τους. Άρα το ζητούμενο είναι ποιο? Το ζητούμενο είναι ότι για να μπορέσει πραγματικά να κινηθεί η αγορά, θέλει δύο πράγματα. Θέλει μία πολύ στοχευμένη έρευνα αγοράς, το να καταλάβει ο κάθε επιχειρηματίας τι ζητάει ο επισκέπτης και το πόσο σηκώνει. Δηλαδή, σηκώνει παράδειγμα Χερσόνησος ή ο Πλατανιάς στα Χανιά 20 γουναράδικα, ή μήπως σηκώνει 5. Σηκώνει 10 μαγαζιά που πουλάνε παραδοσιακά προϊόντα ή σηκώνει μόνο 4. Άρα λοιπόν, μια έρευνα αγοράς, το τι αντέχει η αγορά. Και δεύτερον, κάποιους τρόπους, κάποια έξυπνα, την αξιοποίηση κάποιων έξυπνων χρηματοδοτικών εργαλείων, έτσι ώστε να μπορέσουν να επενδύσουν παρά τις αντικσότητες στην επιχείρησή τους. Νομίζω και η περιφέρεια έχει ακριβώς, μέσα από το ΕΣΠΑ, μέσα από τους αναπτυξιακούς, έχουν δοθεί πάρα πολλές ενισχύσεις και θα συνεχίσουν να δίνονται. Και αυτός είναι ο στόχος. Γιατί μόνο έτσι, μόνο η ανταγωνιστικότητα, και ανταγωνιστικότητα δεν σημαίνει απαραίτητα χαμηλές τιμές. Η ανταγωνιστικότητα είναι σχέση ποιότητας τιμής και εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Και όσον αφορά τα πακέτα αυτών οι οποίοι θα έρθουν στο νησί, αλλά και όσον αφορά τις υπηρεσίες που αφορούν μετά που θα έρθουν στο νησί και μετά την άφηξή τους. Νομίζω ότι ήσασταν κατατοπιστικότατος. Ένα τελευταίο σχόλιο, λίγο πριν κλείσουμε, καθώς με ενημερώνω ότι έχουμε 1,5 λεπτό. Πείτε μου, τι λέτε σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν τώρα την αναθέρμαση της κατάστασης με το τουριστικό ρεύμα? Να ευελπιστούν, να αισιοδοξούν και μετά από όλα αυτά? Συν Αθηνά και χείρα κίνη. Συν Αθηνά και χείρα κίνη. Να ευελπιστούν, αλλά να είναι δραστήριοι και να κάνουν τις κινήσεις που πρέπει για να προσελκύσουν επισκέπτες. Μάλιστα. Κύριε Βαμιαδάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για μία ακόμα φορά. Μας δώσατε χρήσιμες πληροφορίες και νομίζω έχουμε κάθε λόγο να συνεχίσουμε να μιλάμε για το εξαιρετικό προϊόν το οποίο πουλάμε, δίνουμε, παρέχουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που επιλέγουν την χώρα μας και δει το νησί μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.